στιγμή κι όσο μια σκηνή παραφροσύνης. Ποιος είσαι και τι θες. Ωραία, τι κάνεις εδώ. Εγώ τι κάνω, Δωρίς, τι κάνεις σπίτι της κομμένας. Ωραία. Α, να και κυρία. Κερατάς λοιπόν, έτσι. Σκοπεύεις να συνεχίσεις να δουλεύεις στην εταιρεία μας. Φυσικά, εννοείται. Ή τότε θα έρθεις μαζί μου στο Μέγαρο και όπου αλλού σου ζητήσω. Ζω, μίλα μου, τι. Πετρό, εμείς οι δύο ήμασταν πάντα φίλοι. Πάντα. Δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι μεταξύ μας. Αυτό βέβαια μέχρι πριν από ένα μήνα. Στα γενέθλια της Τζούλιας. Ωραία, σ' ακούω. Μετά τη συνάντηση με τους Θοδωρίδηδες, ο Άγγελος πήγε κάπου αλλού και συνέχισε να πίνει. Εκεί έγινε τύφλα. Φοβόταν λοιπόν να γυρίσει στο σπίτι σας σε αυτή την κατάσταση. Δεν ήθελε να τον δει ο πατέρας σου και να γίνει ρεζίλη. Δεν θα μου πεις που πέρασα στη νύχτα σου. Αυτό το αφήνω στη φαντασία σου. Εκείνο το βράδυ έμεινε Άγγελος. Μπορεί να είναι φίλη μου και δεν θέλω να υποφέρει από τη ζήλια σου. Την παράλογη ζήλια σου. Ανούλα. Πρέπει να μιλήσουμε. Ευτυχώς σε πρόλαβα πριν φύγεις. Τι συνέβη. Συγγνώμη, να σου είναι πολύ προσωπικό. Εντάξει, εγώ εδώ θα είμαι. Καλά, πάμε. Καλά, σου. Σιγά. Η αδερφή μου η Λόλα. Τα έχει με το γιο σου. Είσαι σίγουρη. Ναι, μωρέ, Άννα, σου λέω. Έλα να σου πω γρήγορα. Έλα να σκαμπούλα. Σιγά, παιδάκι μου. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε οπουδήποτε, δεν ήταν ανάγκη να έρθουμε εδώ. Θα είμαστε πολύ πιο άνετα εδώ. Ερχόμαστε συνέχεια πριν πάθεις το ατύχημα. Αν φτάσαμε. Ερχόμασταν εμείς οι δύο. Συνέχεια, μη σου πω. Δεν πάμε μέσα καλύτερα. Δεν θέλω να μας δει κανένα μάτι και αρχίσω το κοτσομπολιά. Μήπως να πάμε στο πάρκο. Όχι, βέβαια, δεν θα κάτσουμε να μιλάμε στα παγκάκια να μας βλέπει όλος ο κόσμος. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λόλα, πάμε να φύγουμε. Μην κάνεις έτσι, αγάπη μου. Είναι κάπως ντροπαλό το αγόρι μου. Λοιπόν, έχουμε την ηφική σουίτα, το τζακούζι. Τη σουίτα ζούγκλα του Αμαζονίου με τις φιλοσιές και τα δέντρα της. Το δωμάτιο Μαντόνα, το οποίο είναι για πελάτες με ειδικά γούστα. Και το δωμάτιο Ευτυχία, το οποίο είναι λίγο ακριβούτσο. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Κάτι σε πιο απλό δεν υπάρχει. Με σαμπάνια και βίντεο δηλαδή. Κάτι ακόμα πιο απλό. Το πιο απλό πάει 30 ευρώ και 10 ευρώ η κάθε ώρα παραπάνω. Αγάπη μου, πόση ώρα λες να μείνουμε. Ξέρω κι εγώ, μήπως καθόλου. Κράτα και 4 ώρες. Δωμάτιο 209, δεύτερος όροφος δεξιά. Καθαρές πετσέτες έχει στο μπάνιο. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, καλέστε το 69. Ανούλα μου, είναι φοβερή ιστορία. Αλλά πρέπει να στην πω για να ξέρεις. Η Λόλα, η Σούλα και εγώ είμαστε αδερφές από διαφορετικούς πατεράδες. Η μαμά μου πήγε με 3 άντρες στη ζωή της. Με τον πρώτο, τον μπαμπά μου, έχασε την παρθενιά της και έμεινε αμέσως έγκυος. Και πάνω που θα παντρευόντουσε, ο μπαμπάς έπαθε να κοπεί στα χέρια της. Άναλα, και μόνο που στο λέω μου σηκώνει την τρίχα. Όπω βρε κοριτσάκι μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Πια, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Το ίδιο συνέβη και με τον μπαμπά της Σούλας. Τι, πέθανε κι αυτός. Ναι, Ανούλα, πέθανε κι αυτός. Παναγίτσα μου, αυτό είναι φοβερό. Ναι, Ανούλα, το ίδιο συνέβη και με τον μπαμπά της Λόλας. Κάτσε, κάτσε ρε, γιατί αυτό μοιάζει με κατάρα. Όπως το λες, κατάρα. Και έτσι, μαμά μου, όταν πέθανε ο μπαμπάς της Λόλας, δεν ξαναπήγε με κανέναν άντρα ποτέ στη ζωή της. Και ξέρεις γιατί. Γιατί κάποια μάγισσα την είχε καταραστεί ότι αν αυτή ή οποιαδήποτε γυναίκα της οικογένειας πάνε με κάποιον άντρα και κάνουνε, ξέρεις τι, τότε ο κακομοίρης πάει πάπαλα. Γι' αυτό κι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα φουκαρά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή θες να πεις ότι εσύ δεν. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε, Ανούλα. Ούτε τι χρώμα έχει, δεν ξέρω.
Και όχι ότι δεν θέλω. Αλλά να, σκέφτομαι αυτό που μας είχε πει η μανούλα μου για την κατάρα. Και τώρα ξέρεις κάτι. Φοβάμαι πάρα πολύ για τη μικρή. Έχει λυσάξει με τον Πέτρο. Ξέρεις τι μου είπε, ότι τα έχουν εδώ και τρεις μήνες. Η Λόλα και ο Πέτρος. Βρε κουτό, μην ανησυχείς. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα μου το έλεγε ο Πέτρος μου. Δεν ξέρω, Άννα. Ανησυχώ πάρα πολύ για το παιδί. Μην του συμβεί τίποτα. Και μετά το έχω και βάρος στη συνείδησή μου. Καταλαβαίνεις τώρα. Κοιτάζεις έτσι ή μου το πήρες αυτό που μιλήσαμε μήνα. Σε παρακαλώ, ντύσου, έχω κάτι σημαντικό να σου πω. Τι είναι πια αυτό το τόσο σημαντικό? Λόλα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έλα, Πέτρο, χαλάρωσε λίγο, μην είσαι τόσο μαγκωμένος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα από όλα αυτά που λες ότι είχαμε. Αλλά ό,τι και να είχαμε, ως εδώ, τέλος. Πώς μου φέρεις έτσι? Αν δεν μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Δεν θέλω να είμαι φίλοι μαζί σου. Λυπάμαι, αλλά είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Δεν κατάλαβα, Πετράκη. Βρήκες δικαιολογία από την αμνησία για να με ξεφορτωθείς. Εγώ στα έδωσα όλα, δεν μπορείς να με αφήσεις έτσι. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος, Άγγελε. Παραλίγο να τα καταστρέψουμε όλα. Περασμένα, ξεχασμένα, αγάπη μου. Σημασία έχει ότι ο Ορέστης έφαγε το παραμύθι με το μεθύσιμο και τη γενναιόψυχη φιλοξενία σου. Το χειρίστηκες υπέροχα. Σε βαθμολογώ με άριστα. Ναι, αλλά σε έδειρε. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ αυτόν τον άνθρωπο να δέρνει κάποιον. Πόσο μάλλον εσένα. Δεν την ξεχνάω αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να πείσουμε τους πάντες για την αγνή και αθώα φιλία μας. Έχω ένα σχέδιο. Λοιπόν, εκτός από τη συμφιλίωση με τον αδερφούλη μου, για να εξαφανίσουμε κάθε υποψία, θα πρέπει να βρω κοπέλα. Για ξαναπέστε αυτό. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μην γελάς. Είναι σοβαρό. Πώς να μην γελάω? Δεν νομίζω ότι πιστεύεις τις βλακίες της χοντρής. Γιατί να μην την πιστεύω? Η γυναίκα ήρθε εδώ και μόνο που δεν έκλαιγε. Γιατί είναι μια αμόρφωτη και προληπτική γυναίκα, γι' αυτό. Είναι ένα θρίλερ για γέλια. Να σου βάλω και ένα τίτλο. Η κατάρα των τριών αδελφάδων Μανιάτη. Έλα τώρα. Να σου πω κάτι. Εσένα όλα αστεία σου κάνουν. Και αν αυτό είναι αλήθεια, αν η κατάρα αυτή ισχύει, οι άντρες αυτοί πέθαναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν είναι αλήθεια, ο Πέτρος κινδυνεύει, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, τρομάζω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρομάζεις. Και δεν πιστεύω ότι ο Πέτρος ενδιαφέρεται για τη Λόλα. Εντάξει, και εγώ δεν το πιστεύω. Απ' την άλλη, η Ρέα λέει ότι έχουν σχέση. Ο Πέτρος βέβαια δεν μου έχει πει τίποτα τέτοιο. Λέει πολύ χοντρά ψέματα η χοντρή. Να σου πω εγώ τι σημαίνει. Η Λόλα γουστάει εδώ και καιρό τον Πέτρο και προσπαθεί να υποφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Της έχει έρθει κουτί η αμνησία του Πέτρου. Λες να είναι έτσι. Έτσι είναι, μωρό μου. Έλα, το ξέρω τον κολλητό μου, μην ανησυχείς. Σκαμπάζω κάτι και από άντρική ψυχολογία. Το παλικάρι τώρα στην κατάσταση που είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφέρεται για αγκόμενες. Τουλάχιστον για ένα διάστημα. Σε αντίθεση βέβαια με μένα, που δεν πάσχω από καμία αμνησία. Μάλιστα. Γιατί δεν αφήνουμε τα λόγια και να πιάσουμε τις πράξεις? Γιατί δεν θες να καταλάβεις αυτά που σου λέω. Όχι μόνο. Όχι. Πού είναι αυτή? Ακόμα να γυρίσει. Κουβέντα δεν θέλω από σένα. Κουβέντα! Κοίταξε τη γαϊδούρα. Εδώ, ορίστε. Δεν μου λες κάτι. Τι ώρα είναι αυτή που γυρνάς, μπορείς να μου πεις? Είχα βγει με τα γόρη μου. Το βιολί σου εσύ εκεί. Μη μιλάς εσύ καθόλου. Να σου πω κάτι, παιδί μου. Αφού έλεγες ότι τον αγαπάς τον Πετράκη και νοιάζεσαι γι' αυτόν, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου για το τι θα πάθει? Μόνο δεν μας παρατάζει λίγο με αυτή την ιστορία. Αν ήταν αλήθεια, ο Πέτρος θα είχε ήδη πεθάνει. Τι λέει
Σούλα, να σου πω, παιδί μου, αυτό συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες της οικογένειας Μανιάτη. Καταλαβαίνεις. Τι θέλεις εσύ. Τι θέλεις. Μήπως ήταν απλώς συμπτώσεις, Ρέα μου. Λέω εγώ. Τι λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Ορίστε. Ορίστε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Θυμάσαι τον μπαμπά μου. Τον Πελοπίθα. Όχι. Γιατί πέθανε τρεις μέρες πριν παντρευτεί τη μανούλα μας. Εσύ, Σούλα, θυμάσαι τον πατέρα σου, το Σταμάτη. Όχι, Σούλα. Γιατί πέθανε τρεις μέρες μετά, αφού έκανε στη μανούλα μας αυτό που απαγορεύεται να κάνουμε όλες οι γυναίκες της οικογένειας. Και αυτά που σας λέω έχουν γίνει. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όσο για σένα, μην ανησυχείς καθόλου. Κάθισε και είπα τα πάντα στην Άννα για την Κατάρα. Και αν συνεχίσεις αυτό με τον Πέτρο, τότε πάπαλα το ειδήλιο. Ώστε εσύ φτάσεις που με σχόλασε ο Πέτρος. Αλλά δεν θα περάσει το δικό σου. Θα τα ξαναβρω μαζί του, θα δεις. Κανείς δεν πρόκειται να με χωρίσει από τον άντρα που αγαπάω. Καταλάβατε. Κανείς. Παλιοκόριτσο. Κουβέντα μην πεις εσύ, κατάλαβες. Κουβέντα. Ενοχλώ. Όχι, πριγκίπισσα μας. Δεν ενοχλείς ποτέ την Ελλάδα. Έλα εδώ. Αχ, τι είναι πάλι αυτό. Τι. Εσύ ποτέ δεν με φιλούσες έτσι. Εντάξει, είναι και το πρωινό, με συγχωρέσεις. Θα το ξεχάσουμε το πρωινό. Ήρθα εδώ για να σε καλέσω να πάμε κάπου. Αλλά εσύ θα πληρώσεις. Πού, πάμε. Θέλω να βγούμε σε δείπνο το βράδυ. Ό,τι γουστάρεις, μανάρι μου. Πάμε. Μανάρι μου. Πώς μου μιλάς έτσι. Εντάξει, σιγά, μωρέ. Λοιπόν, να έρθω να σε πάρω το σπίτι σου. Γιατί τι έχεις να κάνεις. Έχω μια δουλίτσα να τελειώσω. Δεν μπορώ να μείνω εγώ σε αυτή τη δουλίτσα. Όχι, μη σε σέρνω, μωρέ. Δεν είναι. Α, τώρα θα αρχίσω να ζηλεύω εγώ. Α, τι είναι αυτά που λες, δεν έχω σένα. Τι θέλεις. Λοιπόν, άντε, άντε, πήγαινε, πήγαινε. Ρωτάς και από πάνω, αφού είσαι προδότης, ρε. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς. Σε είδα, Πετρακό. Σε είδα, ρε. Σε είδα με τα μάτια μου να μπαίνεις στο ξενοδοχείο με τη Λόλα. Ή μήπως το ξεχάσαμε κι αυτό. Μπάμπη, δεν κάναμε τίποτα. Έκανα ακριβώς αυτό που μου είπες. Πήγα και χώρισα μαζί της. Ρενάτα. Okay. Τι κάνεις απόψε? Μάλλον τίποτα. Γιατί? Γιατί έλεγα να σε βγάλω έξω για φαγητό. Σοβαρά μιλάς. Θέλεις να βγεις μαζί μου? Ναι, μάλιστα έχω σκεφτεί και πού θα πάμε. Μα δεν είμαι έτοιμη για βράδυ. Θα πρέπει να περάσω από το σπίτι, να αλλάξω. Κανένα πρόβλημα. Ανεβαίνω μαζί σου, πίνω από τόσο ετοιμάζεσαι. Και φύγαμε. Τι θέλετε, κύριε? Είναι εδώ ο άντρας σας? Ο άντρας μου? Ποιος άντρας μου? Αυτός πάει χρόνια που με παράτησε με τα δύο μωρά στην αγκαλιά. Α, ναι, δηλαδή έμενε εδώ ο Βασίλης ο Αδάμογλου. Α, το Βασίλη, θέλετε τον αδελφό μου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Βασίλη! Βασιλάκι! Έλα λίγο! Σε ζητάει ένας κύριος. Έρχομαι, έρχομαι. Πηγαίνετε λίγο μέσα εσείς. Έλα μέσα, γρήγορα. Κύριε Ρες, τι θέλετε εσείς εδώ? Έμαθα ότι σε απέλησε ο πατέρας μου. Θέλω να μιλήσουμε. Τι δηλαδή, μπόρεσες και της είπες όχι? Δεν σε πιστεύω. Γιατί δεν λες καλύτερα ότι πλήρωσες το δωμάτιο και μετά βέβαια δεν ήθελες να πάνε χαμένα τα λεφτουδάκια σου? Δεν πλήρωσα εγώ, εκείνη πλήρωσε. Α, εκείνη πλήρωσε! Του σου ξεφτύλα! Αλήθεια σου λέω. Έκανες ό,τι έκανες και της χάλας και τη φήμη από πάνω. Αλλά
Δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Να, μπάμπη, που σε θεωρούσα κολλητό μου. Τι κολλητό μου, αδερφό μου. Έπεσε έξω όμως. Τέρμα η φιλία. Κάνε λίγο πηγή. Έλα. Ζωή, να σου πω ένα λεπτό. Τι να μου πεις, Πέτρο, ότι έχει σχέση με τη Λολά? Πραγματικά ούτε εγώ το ήξερα. Μάλιστα. Και πώς τα πάτε, όλα καλά? Τελειώσαμε. Τελείωσα μαζί της. Γιατί? Για σένα γι' αυτό. Λοιπόν, σε τι θα πιούμε τώρα? Έχουμε διάφορες επιλογές. Στη φιλία, στη συνεργασία, στον έρωτα. Α, μάλιστα. Πρέπει να διαλέξω μία ή μπορούμε να πιούμε και σ' όλες? Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Απόψε κάνεις κουμάντο εσύ. Τότε και στις τρεις. Καλησπέρα. Αυτή δεν είναι ο Άγγελος και η Ρενάτα? Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θεία, δε εσύ πολύ να γιορέστης. Τι σύμπτωση, ε? Συνεχίστε, μην σας διακόπτουμε. Πάμε να καθίσουμε σαν τραπέζα που να... Πάμε. Όχι, σας παρακαλώ, καθίστε. Έλα. Όχι, να μην σας ενοχλούμε. Φαντάζομαι πως θέλετε να μείνετε μόνοι σας. Ω, παρακαλώ, καθίστε. Εξάλλου δεν έχουμε παραγγελία ακόμα, έλατε. Τι λες, Ορέστη? Τι, ό,τι θες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έλα, φιλενάδα, κάθισε που σου λέω. Θα είμαστε μια ωραία παρέα. Δύο ερωτευμένα ζευγαράκια. Μαζί σου νιώθω εντελώς διαφορετικά από ό,τι νιώθω με οποιονδήποτε άλλο εδώ γύρω. Άξι, δεν λέω, περνώ μια δύσκολη φάση, το ξέρω. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν μου είναι απολύτως άγνωστο. Αυτή η γειτονιά δεν μου λέει τίποτα. Το δωμάτιό μου, η δουλειά μου είναι απέσια, δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνεις ότι νομίζω συνέχεια ότι ζω τη ζωή κάποιου άλλου. Τι να σου πω, δε. Θα φταίει μάλλον το ατύχημα, ξέρω εγώ. Πέτρο μου, αυτή εδώ είναι η γειτονιά σου όμως. Εδώ είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Όμως εγώ δεν νιώθω απολύτως τίποτα για αυτούς. Η μητέρα μου είναι τρυφερή, το παραδέχομαι. Αλλά όταν με αγκαλιάζει, νιώθω άβολα. Το ίδιο και η αδερφή μου. Η φίλη μου είναι... Η Λόλα. Για τη Λόλα δεν νιώθω απολύτως τίποτα, εντάξει. Ο μόνος άνθρωπος που με ενδιαφέρει είσαι εσύ. Όταν ήρθε σπίτι μου, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα κάτι. Δεν ξέρω, πρέπει να ήμουν ερωτευμένος μαζί σου, αλλιώς δεν εξηγείται. Αχ, νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Νιώθω σαν να είμαι στον 7ο ουρανό. Θα φταίει σαμπάνια, Ρενάτα. Έλα τώρα, μη μου το χαλάς. Άσε με να χαρώ τη στιγμή. Ξέρεις πόσο καιρό περίμενα από τον Άγγελο να με προσέξει? Και πάνω που έλεγα ότι τελικά αυτός αδιαφορεί, εκδηλώθηκε. Γιατί σου έκανε ερωτική εξομολόγηση? Όχι ακριβώς, αλλά μου πρότεινε να πάμε μετά στο διαμέρισμά του. Φιλενάδα, απόψε είμαι έτοιμη για όλα. Θα σου πω αύριο πώς πήγε. Έλα, πρόσεχε τώρα, θα μας δούμε. Ναι, και τι έγινε? Ναι, δεν καταλαβαίνεις εσύ, αλλά η μάνα μου... Ένα τελευταίο. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πες μου. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, αλλά... Στην κατάσταση που είμαι, έχω ανάγκη να τα επιβεβαιώνω όλα. Ακούω. Σίγουρα. Το παιδί που περιμένεις είναι σίγουρα δικό μου. Αγαπιέται η σαμπάνια μου, σε. Κάτσε. Α, sorry για το πρόβλημα, τσαμπουκά, ε. Λοιπόν, τώρα που είδαμε την κόμενά σου, κατάλαβα ότι είσαι οκ. Ορέστη, σταμάτα να μιλάς αμάγκας. Δεν σου ταιριάζει καθόλου. Για πλάκα το κάνω μερικές φορές, λοιπόν. Έλα, γεια μας. Γεια μας. Κάτσε.
Τι έγινε, την ήπια όλη τη σαμπάνια. Μη μας, θα παραγγείλουμε άλλη. Όχι, Ορέστη, νομίζω πως είναι καλύτερα να μην πιω μαλλί σαμπάνια σήμερα. Μπορείς να ζητήσεις το λογαριασμό να πηγαίνουμε. Ό,τι πεις πριν, κύμισά μου. Α, κουκλά, να σου πω. Φέρε μας το λογαριασμό. Φούσκωσέ τον, μη μασάς. Κανονίζω. Τι είπες, Πέτρο? Ζωή, δεν θέλω να σε προσβάλλω, απλά... Ξέρεις ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Πρέπει να είμαι σίγουρος αν αυτό παιδί είναι δικό μου. Τι έγινε πάλι, ρε Πέτρο? Νόμιζα ότι είχες αλλάξει, αλλά εσύ, παιδάκι μου, είτε με αμνησία είτε χωρίς αμνησία, μια ζωή ο ίδιος θα είσαι. Ζωή, σε... Σε παρακαλώ! Είσαι οπτασία, απίστευτο. Νομίζω ότι ονειρεύομαι. Έλα πιο κοντά να το τσεκάρεις. Αν είμαι οπτασία και με αγγίξεις, τότε θα εξαφανιστώ. Τότε να σε αγγίξω. Όπως αγγίζω και πάλι σαν ονειρεύομαι. Και μάλιστα βλέπω το πιο όμορφο όνειρο της ζωής μου. Έτσι, γιατί είναι πάντο Πέτρος, ξέχασέ το. Ρε Τζουλιά, δεν ξέρω, ήτανε... Φαινόταν αδιαφορετικός. Ήτανε σοβαρός, ήτανε ρομαντικός. Και πάνω που είχαμε έρθει πολύ κοντά, το πρώτο πράγμα που βρήκε και μου είπε ήτανε... τι σου είπε, ρε παιδάκι μου? Ότι δεν πιστεύει πως το παιδί που περιμένουν είναι δικό του. Τι? Γιατί παλιότερα δεν μου μιλούσες τόσο ρομαντικά όπως μου μιλάς τώρα? Τα φιλιά σου είναι τόσο αλλιώτικα. Μάλλον δεν ήξερα τι μου γινόταν, Ξαφνικά μια μέρα ξύπνησα και κατάλαβα ότι έχω το μεγαλύτερο θησαυρό δίπλα μου. Μήπως προτιμάς τον άλλον, Ορέστη? Όχι. Όχι, μου αρέσει αυτός που είναι εδώ μαζί μου τώρα. Μείνε μαζί μου απόψε. Πριγκίπισσα μου... Όχι. Όχι, δεν γίνεται, όχι. Δεν πρέπει να μείνω, όχι. Γιατί όχι? Τόσες φορές έχεις μείνει εδώ. Κοίτα. Βασικά, πώς να σας εξηγήσω, ρε παιδάκι μου, δηλαδή, νιώθω λίγο παράξενο, ωραία. Νιώθω ότι... Νιώθω ένας άλλος Ορέστης μέσα μου. Κάπως, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά ένας άλλος Ορέστης. Που αυτός ο Ορέστης δεν πρόκειται να σου κάνει ποτέ κακό, να το ξέρεις. Ποτέ. Θα σου συμπεριφερθεί τέλεια. Λίγο μπερδεμένα μου τα λες. Μήπως τα η θεραπεία που κάνεις με τον ψυχίατρο? Όλα αυτά που μου λες τώρα τελευταία με τους δύο διαφορετικούς εαυτούς, τον έναν Ορέστη, τον άλλον Ορέστη, τι είναι? Πώς προσπαθείς να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό? Κοίτα, ας το ξεχάσουμε για απόψε αυτό, ωραία. Ας αφήσουμε, να πάει κομμάτια. Δρόμο, έξω. Πάντως να ξέρεις πως ό,τι και αν γίνει, εσύ θα είσαι η μοναδική πριγκίπισσά μου. Εντάξει. Όχι, θα φύγω. Πρέπει να φύγω, γιατί άμα μείνω... Τώρα είσαι έγκυος και δεν μου έχεις πει τίποτα. Ναι. Γεια σου, ρε πάπη κολλητέ. Ήθεσαι από μένα, ρε κάθαρμα. Καλά, ρε, έτσι υποδέχεις τον κολλητό σου. Εμείς οι δύο χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Και φύγε τώρα για να μην πλακωθούμε. Ρε, πας καλά. Ρε εσύ, γιατί μου το κάνεις αυτό με τη Λόλα, ο προδότης? Ποια Λόλα, ρε, συγκεντρώσου, τι είναι αυτό που λέει? Έλα, μην μου το πέσαι με ένα Κινέζος.
Α, δεν πας καλά. Έλα, έλα, σε βάλω έξω. Έλα, την πήρα μου, την πήρα μου. Έλα έξω, ρε, προχώρα, ρε, αλήθεια. Άσου με, άσου να πάρω την πήρα μου. Ήρθε η Ρέα σήμερα το απόγευμα και μιλάγαμε για τη σχέση σου με τη Λόλα. Να σου πω, δεν έχω σχέση με αυτήν, από το μυαλό της θα βγάζει, εντάξει. Τότε, καρδιά μου, γιατί έχεις τέτοια μούτρα? Γιατί δεν αντέχω άλλο. Τσακώθηκα με τον Μπάμπη, η ζωή δεν θέλει να με δει στα μάτια της. Όλα μου πηγαίνουν στραβά. Μα με τη ζωή σας ήταν πάντα σαν αδέλφια. Συνέβησαν κάποια πράγματα μεταξύ μας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν αντέχω άλλο. Είναι σαν να ζω τη ζωή κάποιου άλλου, το καταλαβαίνεις. Σαν να βρίσκομαι εδώ μέσα κατά λάθος. Κάθε μέρα παρακαλώ την Παναγία να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Να ξαναβρεις τη μνήμη σου. Εντάξει, ρε Τζούλια, ντρεπόμουν. Δεν ήξερα τι να σου πω. Εμένα, ρε βλήμα την κολλητή σου. Τζούλια, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγάλεις από το μυαλό στον Πέτρο. Τι λέω τώρα, με το παιδί τα πράγματα μπλέκονται περισσότερο. Πω πω, Χριστούλη μου, τι έχει να γίνει άμα το μάθει η μάνα σου? Δεν ξέρω, φίλμαδα. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι να. Τι? Να. Τζούλια, αυτό το παιδί θα το κρατήσω. Ό,τι και να συμβεί. Πάπα! Όχι, μπράβο αυτοκίνητο, εσύ που το... Να σου πω, μην νομίζω ότι επειδή με βοηθάς θα ξεχάσω εγώ θα ξεχάσω το που έγινε με τη Λόλα. Ποια Λόλα, ρε, δικιά σου είναι Λόλα, χάρισμά σου. Ναι, καλά, χάρισμά. Εγώ είμαι τελείως λιώμα και δεν καταλαβαίνω, εσύ είσαι... από μια μου μιλάς αφλόρος, κυριλάτα και θα ξεράσω. Και από την άλλη, ας πούμε... Σταμάτα, ρε, Τι έγινε? Μάνα μου. Να το, βλέπεις. Αφού είσαι μαζί της, ρε, εσύ τι ρωτάς για τη μάνα σου. Αλλά βέβαια, βρήκαμε τον κόλπο με τη... αμνησία έχω αμνησία. Ξέχασα το ένα, ξέχασα το άλλο. Όπως ξέχασες και το τρελό σεξ με τη ζωή. Εγώ, τι είναι αυτά που λες, ρε, καλά, πας καλά. Άσε ρε, Πέτρο. Άσε, θες να μας τρελάνεις όλους. Όπα. Πέτρο, σεισμός. Έλα εδώ. Ρε, νούμερο, τι νούμερο, ίσο νούμερο θα μείνει. Σεισμός, ρε. Κάτσε, ρε, σταμάτα, να σοβαρέψω. Βάλ' την κουκούλα μου σε δίκανε. Ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Όχι, ρε, πολύ ωραίο. Πρόσεχε, Ηλία, πρόσεχε. Αυτή την κούγια, ρε, μπολούτα μου, την έχουν στείλει κατευθείαν από την Ιορδανία. Αυτός ο θάμνος που βλέπεις κοστίζει 1,000 ευρώ. Αυτό. Ναι. Μην ανησυχείτε καθόλου, θα τη φροντίσουμε σαν τα μάτια μας. Για να μην σας πω δηλαδή, σαν τα δικά σας όμορφα μάτια. Αυτό σημαίνει ατέλειωτη φροντίδα. Βίκυ, πάρε αυτή την κούγια ρεμπολούτα και βάλ' την εκεί. Να την ποτίσεις κάθε 2 μέρες, έτσι πρέπει. Και εμείς εδώ να ξεχνιέσαι τις σαπνόπερες. Μάλιστα. Πρόσεχε την κούγια. Να ξέρετε πάντως πως μεσημεριανό δεν έχει σήμερα. Η Έρης έχει πάει να φέρει αυτή την κοπέλα τη Θέμη και δεν μου έχει πει να μαγειρέψω. Θα μας την κουβαλήσει τελικά αυτή τη χωριάτε. Να πάει να πληθεί, πως τη λένε, πριν έρθει να με συναντήσει. Λέτε να μυρίζει και από πάνω. Ηλία, εγώ το έχω δηλώσει, ε. Δεν τη θέλω καθόλου στο δωμάτιό μου. Πώς τολμάς? Πώς τολμάς και μιλάς έτσι μπροστά στην κυρία, ε? Μόλις έρθει, θα τη βάλεις να κάνει αμέσως μπάνιο. Έπειτα, μην ξεχνάς ότι χρειαζόμαστε κι άλλο προσωπικό σε αυτό το σπίτι. Από εδώ, ο Θέμης. Θέμης Ηλιάδης. Στις υπηρεσίες σας, κυρία. Σίγουρα θα βρούμε κάποια δουλειά για σένα εδώ μέσα. Ζωή, άνοιξε μου, πρέπει να σου μιλήσω. Ζωή! Εσύ είσαι η διάσημη Θέμη, δηλαδή ο διάσημος Θέμης. Ναι, εγώ γιατί. Μπας και περιμένετε κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον περιμέναμε τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, αλλά δεν μας προέκυψε. Συγγνώμη, κυρία, που δεν σκέφτηκα να ρωτήσω την κουμπάρα μου αν είναι αγόρι ή κορίτσι το παιδί που υιοθέτησε και μπερδεύτηκα με το όνομα. Κοιτάξτε όμως, η παλικάρι μας έστειλε. Δεν καταλαβαίνω. Τι πάει να πει περιμένατε κάποιον άλλον? Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, αγόρι μου, προς Θεού, τι πρόβλημα υπάρχει?
Όντως, Έρης είναι πολύ συμμεθετικός. Να τον βολέψουμε σε ένα δωμάτιο τώρα. Θα μπορούσα... Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ, αμέσως θα μπορούσα. Θα μπορούσα να του προσφέρω εγώ λίγο χώρο στο δωμάτιό μου. Αν βέβαια θες να μείνεις μαζί μου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βίκη, ούτε στον ύπνο σου. Σκεφτόμουν, κυρία, μήπως θα μπορούσαμε να τον βολέψουμε στο υπόγειο, για να έχει και την ησυχία του το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει την ησυχία του το παιδί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Καλώς όρισες, Τέμι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι σίγουρη πως θα τα πάμε μια χαρά με σένα. Κοσφίτια μου, δώσε κανένα δυο μπουτάκια. Δυο μπουτάκια. Βοήθησέ με να μην υποκύψω στον πειρασμό. Σταύρο, να σου συστήσω το Θέμη. Προσθεσίσω, Θέμης. Χαίρομαι πολύ, νεαρέ μου, και σε καλωσορίζω εκ μέρους όλης της οικογένειας. Χαίρομαι πολύ, κύριε, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Στις διαταγές σας. Μα δεν είναι πολύ συμπαθητικό, αγόρι. Και αν και επαρχιώτης, είναι πάρα πολύ ευγενικό. Νάνια. Αλήθεια, τι κάνει η Ελένη? Πάει καιρός που έχω να μάθω νέα της. Καλά είναι, καλά είναι. Βέβαια τα δείχνει τα χρονάκια της, αλλά κρατάει μια χαρά. Είναι η καλύτερη μαμή στην Ανομουσουνίτσα. Η Ελένη είναι μαμή. Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από πότε τη γνωρίζεις? Εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, Θέμη, μπορείς να γυρίσεις τη δουλειά σου. Και πάλι καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαν να γεννήθηκα τώρα. Ζω μια ζωή με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν να είναι δική μου. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις έτσι, Πέτρο. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. Αυτό που ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια. Ας τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Νομίζω ότι στα είπα όλα. Από την ημέρα που γύρισα σπίτι, μάλωσα με τον καλύτερό μου φίλο. Χώρισα με μια κοπέλα, μια άλλη ισχυρίζεται ότι την άφησα έγκυο. Και εγώ δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Όλοι παραξενεύονται με τον τρόπο που εκφράζομαι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έμαθα ότι ο πατέρας μου είναι στη φυλακή. Υπέροχα, ε. Προφανώς πριν το ατύχημα βίωσες μια κατάσταση έντονου στρες. Τι έχεις να μου πεις για τον πατέρα σου? Δεν θυμάσαι τίποτα γι' αυτόν? Προσπαθώ να θυμηθώ το πρόσωπό του, αλλά μου είναι αδύνατο. Γιατί δεν τον επισκέπτεσαι στη φυλακή? Μπορεί αν το δεις κάτι να ξυπνήσει μέσα σου. Αυτό το κάτι που σε έκανε να χάσεις τη μνήμη σου. Ίσως μέσω του πατέρα σου να μπορέσεις να αναζητήσεις τα ίχνη από το δικό σου παρελθόν. Ήρθα να σε πάρω να πάμε μαζί στη δουλειά. Έχεις πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα. Δεν το έχεις ξανακάνει όμως. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Λάκη. Αυτό είναι για σένα. Αμέ. Πάμε. Ποιος είσαι και τι θέλεις?
και λάθος. Μια στιγμή τόσο έτσι.